Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησαν τα μεγαλύτερα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με το Κρεμλίνο να μην έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τις πληροφορίες. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν, ένα ρωσικό αεροσκάφος AWACS A-50 δέχτηκε επίθεση στη Συρία και η τουρκική αεροπορική άμυνα θα μπορούσε να έχει βοηθήσει σε αυτό το χτύπημα. Αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ένα φορητό αντιεροπορικό πυραυλικό σύστημα για την επίθεση. Νωρίτερα τα μέσα ενημέρωσης έλαβαν πληροφορίες ότι στις 2 Ιουνίου 2021 τσιχαντιστές επιτέθηκαν σε ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης σε 50. Οι δικοί αναφέρουν ότι η επίθεση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση τουρκικών συστημάτων αεροπορικής άμυνας και ραντάρ. Το South Front την ίδια στιγμή σημειώνει ότι αυτή η επίθεση θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί από το έδαφος της Συριακής Επαρχίας Ιντλίμπ. Δεδομένου ότι οι τζιχαντιστέ έχουν μικρό αριθμό με -patch, θα μπορούσαν να αποφασίσουν να επιτεθούν στα A50 μόνο αν γνώριζαν τη διαδρομή τη πτήση. Και αυτό μπορεί έμεσα να υποδηλώσει τη βοήθεια του τουρκικού στρατού, ο οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εξοπλισμό ραντάρ για την παρακολούθηση ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφου. Ω εκ τούτου, οι ειδικοί προτείνουν ότι τα συστήματα αεροπορική άμυνα S400, τα οποία η Τουρκία παρεπιπτόντω απέκτησε από τη Ρωσία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση τη ρωσική αεροπορία στη Συρία. Την ίδια στιγμή, έχουμε το θάνατο ενό Τούρκου στρατιώτη ω αποτέλεσμα των χθεσινών κουρδικών βομβαρδισμών στο Χαλέπι. Ο Κούρδος αξιωματικός του ΠΚΚ επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του ανάγκασαν τον τουρκικό στρατό να αποσυρθεί από τρεις τοποθεσίες στην περιοχή Αυσχήν. Στις 23 Απριλίου η Τουρκία ξεκίνησε τις κοινές επιχειρήσεις Glow Lighting και Glow Thunderbolt εναντίον του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος στις περιοχές Μέτινα και Αυσίν Πασαγιάν στο Κουρδιστάν. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.